Με αφορμή το ζήτημα του προβλήματος του θερμαϊκού κόλπου, ένα ζήτημα το οποίο νομίζω βρίσκεται στην κοινή θέα, σε κοινή θέα χιλιάδων ανθρώπων που περπατάνε απλώς στην παραλία της πόλης και στη νέα και στην παλιά. Θέλω καταρχήν να καταθέσω το διαρκές, το σταθερό, το διαχρονικό ενδιαφέρον του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδας για την προστασία του θερμαϊκού κόλπου. Ένα ζήτημα που έχει πολύ μεγάλη σχέση με την καθημερινότητα των λαϊκών στρωμάτων που κατοικούν και στα αστικά κέντρα αλλά και στις γεωργικές περιοχές γύρω από τον θερμαϊκό κόλπο. Παρακολουθούμε, είναι γνωστό νομίζω, πολύ στενά το θέμα. Παρεμβαίνουμε και στα τοπικά όργανα διοίκησης και στους δήμους και στην περιφέρεια και φυσικά και στη Βουλή με ερωτήσεις της κοινοβουλευτικής μας ομάδας. Να θυμίσω εδώ απλώς την ερώτηση η οποία έτυχε και να απαντηθεί του 2017 με αφορμή το φαινόμενο της Ερυθράς Παλήρειας. Το ξέρουμε βεβαίως, αλλά νομίζω ότι σήμερα τεκμηριώθηκε και επιστημονικά ότι η κατάσταση στο θερμαϊκό κόλπο παραμένει κρίσιμη, επίγουσα και κατά τη γνώμη μας είναι το αποτέλεσμα ενός δρόμου ανάπτυξης, οικονομικής ανάπτυξης και κοινωνικής φυσικά, του καπιταλιστικού δρόμου ανάπτυξης, το οποίο μπροστά στην επιδίωξη του κέρδους και με όχημα βεβαίως μια ολοκληρωτική αναρχία στην παραγωγική διαδικασία, δεν διστάζει να τσαλαπατάει και να καταστρέφει και το περιβάλλον και φυσικά και τον θερμαϊκό κόλπο. Ένας κόλπος, ο θερμαϊκός, που αποτελεί ένα πολύ ευαίσθητο οικοσύστημα ζωτικής σημασίας, όχι μόνο για τη Θεσσαλονίκη, αλλά για όλη την περιοχή, και το οποίο φυσικά δέχεται πολύ μεγάλες πιέσεις, είναι γνωστό αυτό, και πολύ μεγάλα φορτία ρύπανσης και από εντοπισμένες, σημειακές νομίζω λέγονται στην επιστημονική ορολογία, αλλά και από μη εντοπισμένες πηγές ρύπανσης. Δεν αντιμετωπίζονται ούτε οι μεν ούτε οι δε, και με βάση αυτά που ακούσαμε και κυρίως αυτά τα οποία γνωρίζουμε. Μιλάμε για δραστηριότητες αστικές, γεωργικές, βιομηχανικές, τουριστικές, ναυτιλιακές και τι δεν γίνεται γύρω από αυτόν τον κόλπο. Και φυσικά για τρία ποτάμια, μεγάλα ποτάμια, και ένα μάλιστα εξ αυτών να μεταφέρει και ρυπαντικό φορτίο και από την γειτονική Βόρεια Μακεδονία. Τώρα, οι μετρήσεις δεν ξεκίνησαν νομίζω στη δεκαετία του 90 και οι έρευνες έχουν ξεκινήσει πολύ πολύ νωρίτερα, από τη δεκαετία του 70 ακόμα, οι πρώτες, και επαναλαμβάνονται φυσικά κάθε φορά και το μόνο που επιβεβαιώνουν είναι ότι το πρόβλημα όχι μόνο παραμένει, αλλά ότι και αυξάνεται. Και θα έλεγα μάλιστα ότι έχουμε φτάσει και σε ένα οριακό σημείο αυτή την περίοδο, με τον κίνδυνο να εκδηλωθεί άλλο ένα επεισόδιο ερυθράς παλήρειας ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο στον θερμαϊκό κόλπο. Έχουμε φυσικά και αποστραγγιστικά κανάλια, έχουμε την Τάφρο 66, έχουμε τις πετρελαιοβιομηχανίες, έχουμε τα παλιά βυρσοδεψία. Έχουμε το ρέμα του Δενδροποτάμου που, εντάξει, κάποια στιγμή θα πρέπει να αντιμετωπιστεί και το οποίο έρχεται και επιβαρύνει πολύ. Μιλάμε για ένα ρέμα που φέρνει λίμματα ακριβώς στο μυχό του κόλπου ή του όρμου και το οποίο παραμένει. Ακούμε ότι θα αντιμετωπιστεί, θα γίνουν κάποια έργα. Και φυσικά έχουμε και το πρόβλημα, εμείς αυτό καταλάβαμε από την τοποθέτηση του κύριου που μίλησε πριν από λίγο από το ΤΕΙ και από την ΕΙΑΘ, ότι το πρόβλημα της μονάδας βιομηχανικού κατεργασίας αποβλήτων από τη βιομηχανική περιοχή δεν έχει λυθεί ολοκληρωτικά. Έχει βελτιωθεί η κατάσταση, αλλά δεν μπορεί να πει κανείς ότι έχει λυθεί. Και αυτό βεβαίως εισφέρει στη ρύπανση του θερμαϊκού κόλπου πάρα πολύ. Και με αυτά και με αυτά, τελικά, ο θερμαϊκός κόλπος, όπως είπαμε, παραμένει στην ουσία μια χαβούζα. Έτσι είναι καταγεγραμμένο στη συνείδηση του κόσμου αυτή τη στιγμή, αν μιλήσετε με απλούς ανθρώπους στη Θεσσαλονίκη και στις γύρω περιοχές, ενώ το επεισόδιο το ρυπαντικό του 2017 νομίζω ότι χτύπησε ή πρέπει να χτυπήσει καμπανάκι για το πώς πρέπει να λειτουργήσουμε και να δράσουμε από εδώ και πέρα.
Τέλος πάντων, αυτό που, για να είμαι ακρηγορό, αυτό που βλέπουμε εμείς και με αυτά που ακούσαμε και με αυτά που θεσμοθετεί και νομοθετεί και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, παρακολουθούμε μια πολύ αργόσυρτη, βασανιστική διαδικασία από την κυβέρνηση για ένα θέμα που απαιτεί άμεσα και επίγοντα μέτρα. Δεν λέω βιαστικά, λέω άμεσα και επίγοντα μέτρα. Με λίγα λόγια, δεν έχει ακόμα κατατεθεί, δεν έχει υπάρξει, δεν το γνωρίζουμε εμείς τουλάχιστον, ένα συνολικό σχέδιο ενεργειών και ένα συντονισμός δράσεων του κρατικού μηχανισμού και του τοπικού αλλά και του κεντρικού γύρω από τα άμεσα, τα επίγοντα ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν για μια πρώτη αντιμετώπιση του φαινομένου της ρήπανσης. Κατά τη γνώμη μας, δεν αρκεί η ίδρυση απλώς ενός φορέα, ο οποίος μάλιστα γίνεται ακόμα μεγαλύτερος από αυτόν που ήταν, και διαψεύστε με αν κάνω λάθος, με το ίδιο προσωπικό που είχε και πριν ο φορέας, με ένα προσωπικό που έχει ελαστικές εργασιακές σχέσεις, με το έσχος δηλαδή των συμβάσεων. Είναι καιρός πια, και δεν ξέρω πότε θα περιμένουμε να θεσμοθετηθούν και να λειτουργήσουν επιτέλους μόνιμες και σταθερές θέσεις εργασίας και για το εργατικό και για το επιστημονικό προσωπικό. Θα πρέπει να εξασφαλιστεί, κατά την άποψή μας, μια επαρκής και γενναία χρηματοδότηση του φορέα για να αντιμετωπίσει ζητήματα τα οποία είναι εξαιρετικά σοβαρά και εξαιρετικά, θα έλεγα, δαπανηρά για την αντιμετώπιση τους. Να, βεβαίως, να ενισχυθεί με το απαραίτητο προσωπικό. Και επειδή στη Θεσσαλονίκη βλέπαμε παλαιότερα τουλάχιστον ένα σκάφος που όσοι ζουν εκεί το ξέρανε, όσοι τέλος πάντων είχαν σχέση με το, για τον Ποσειδώνα μιλάω, που καθάριζε επιφανειακά ένα γερασμένο εκεί καράβι που πήγαινε αγκουμαχώντας. Εν πάση περιπτώσει, καλός είναι και ο επιφανειακός καθαρισμός του θερμαϊκού, καλός και απαραίτητος φυσικά, αλλά δεν αρκεί. Νομίζω ότι αυτό που ενδιαφέρει και πρέπει να ενδιαφέρει είναι η ποιότητα του θαλασσινού νερού. Μας προξένησε πολύ μεγάλη απορία η απάντηση που πήραμε, και απογοήτευση, όχι μόνο απορία, η απάντηση που πήραμε στην ερώτηση του 2017 από το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης σε σχέση με την αντιμετώπιση του αξιού, των ρήπων που μεταφέρει ο αξιός από τη Βόρεια Μακεδονία. Η απάντηση τότε του Υπουργείου ήταν ότι είχε υποβάλει ένα πρόγραμμα, είχε υποβάλει μια πρόταση μάλλον, ένα αίτημα για στο κοινοτικό πρόγραμμα South Eastern Europe, το οποίο λέει δεν εγκρίθηκε και ως εκ τούτου το πρόβλημα παρέμεινε και δεν αντιμετωπιζόταν. Ή, στην ίδια ακριβώς απάντηση, ότι για την τρισδιάστατη χαρτογράφηση του Πυθμένα απευθύνθηκαν σε μια εθελοντική οργάνωση για να γίνει αυτό. Νομίζουμε ότι αυτά δεν είναι, με φυσικά κανένα αποτέλεσμα δεν υπήρξε. Είναι πολύ σοβαρά ζητήματα αυτά, με τα οποία θα πρέπει να καταπιαστεί ο κρατικός μηχανισμός, το οποίο θα πρέπει να χρηματοδοτήσει, να σχεδιάσει και βεβαίως να αντιμετωπίσει, αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε καταρχήν και να λύσουμε προοπτικά το ζήτημα. Νομίζω, κλείνοντας, ότι ο χρόνος δεν είναι σύμμαχος των προσπαθειών, ο χρόνος είναι αντίπαλος. Εγώ αυτό κατάλαβα από τη σημερινή ενημέρωση, η οποία είναι πολύ χρήσιμη, πρέπει να το ομολογήσω αυτό, και θα πρέπει να τρέξουμε λίγο, να βιαστούμε, για να μην βρεθούμε μπροστά σε ακόμα πιο οδυνηρότερες εκπλήξεις από αυτές που είδαμε το καλοκαίρι του 2017. Ευχαριστώ.